Κοσμάς Ηλιάδης, ο κελαϊδιστής, διαβάζει ο Δημήτρης Φιλελές. Νεαρός έπιανε πουλιά από τον αέρα, τα παγίδευε με ξόβεργες. Σε κλαδιά δέντρων ολάνθιστων ή καταπράσινων έστεινε τις παγίδες του. Ανάμεσα στα πολλά έπιασε δύο καρακάξες, τις ελευθέρωσε. Τον κόρακα που έπιασε δεν είχε ακούσει καλά λόγια για εκείνον. Τον έδωσε στη γάτα του για να παίξει μαζί του και να εκπαιδευτεί. Στο πρώτο νύχιασμα έκανε κρά-κρά και εξαφανίστηκε. Τα άλλα πουλιά, τα καλά, μετά από μια εβδομάδα τα μοίρασε σε φίλους. Κάποια με ανταλλάγματα, άλλα χωρίς, ανάλογα τη φιλία ή την υποχρέωση. Κράτησε έναν, τον υπέροχο και λαϊδιστή. Τον βάφτισε Καζαντζίδη. Απολάμβανε τους κελαϊδισμούς του, πίνοντας τον καφέ του μερακλωμένος. Πότε-πότε τον συνόδευε σε δικά του αγαπημένα τραγούδια. Σε μια στροφή του δρόμου τον εγκατέλειψε η αγαπημένη του. «Με έχεις σαν τον κελαϊδιστή σου. Δεν σε αντέχω. Δεν μπορώ. Θέλω να αναπνεύσω φρέσκο αέρα, όχι μουχλιασμένο», είπε και έφυγε. Ο κελαϊδιστής, σαν να ζούσε την τραγωδία του αφεντικού του, σταμάτησε να κελαϊδά. Εκείνος, βαρύθιμος, άνοιξε την πόρτα του κλουβιού στα όρια της συρταρωτής πόρτας του σαλονιού. Απελευθέρωσε τον κελαϊδιστή. Είχε φτάσει στον τελβέ του καφέ που έπινε. Άκουσε τσιτσιρίσματα. Ξαφνιάστηκε ευχάριστα. Ο Καζαντζίδης μέσα στο κλουβί άρχισε ένα τραγούδι λυπητερό, ίδιο κλάμα. Από τότε τον άφησε να περιείπταται στο σαλόνι, στον έξω κόσμο, να μπαίνει στο κλουβί του, να κελαϊδάει όποτε και όπως του αρέσει, περιμένοντας με μια κρυφή ελπίδα στην καρδιά να συμβεί το ίδιο και με την αγαπημένη του.